Αρκετά ενδιαφέροντα θέματα τέθηκαν προς συζήτηση στα πρώην Ηρυσίας Διάταξης στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας. Ερωτήματα στον Δήμαρχο για τους δασικούς χάρτες έθεσε ο επικεφαλής της Συμπαράταξης Πολιτών Άρης Βέρος, ενώ αναφέρθηκε και στο σύριαλ της έλευσης ημί πυροσβεστικού πλοίου στο λιμάνι της Καβάλας. Από την πλευρά του Ιορδάνης Παπαντίδης υποστήριξε το αίτημα αυτό, τονίζοντας την μεγάλη σημασία και αναγκαιότητά του για τη βιομηχανία λιπασμάτων. Το πρώτο ερώτημα έχει σχέση με το δασικό χάρτη. Θα ήθελα να ρωτήσω λίγο τη διοίκηση μετά την απόσυρση του δασικού χάρτη. Ένα δασικό χάρτη που από τη μεριά του δασαρχείου αναρτήθηκε μένα, αλλά αφού άρχισε πάρα πολύ, πάνω από ένα χρόνο. Και ενδεχομένως καλώς να αποσύρθηκε μετά από πιέσεις του Δήμου για τους γνωστούς λόγους της αμφισβήτησης για συγκεκριμένες περιοχές. Όπου βέβαια εδώ μπαίνει και ένα ερώτημα, κύριε Δήμαρχε. Εφόσον άρχισε που άρχισε ο δασικός χάρτης, γιατί πρώτα δεν φρόντισαν κάποιοι τις όποιες και τα όποια προβλήματα υπήρχαν στις συγκεκριμένες περιοχές να δώσουν λύσεις και μετά να γίνει η ανάρτηση. Και το λέμε αυτό γιατί είναι γνωστό ότι ο δασικός χάρτης αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο ανάπτυξης. Έχει να κάνει με το πυροσβεστικό πλοίο. Και βέβαια ο Δήμος από τη μεριά μας, δεν ξέρω αν έχουμε τεράστια ευθύνη, αλλά τουλάχιστον θα ήθελα να ξέρω αν κάναμε κάποιες ενέργειες, κύριε Δήμαρχε, από τη μεριά σας ως διοίκηση. Και βέβαια, επειδή ακούγεται και δεν ξέρω κατά πόσο αληθεύει ότι και συνδέουν κάποιοι ότι ενδεχομένως η μη έλευση του πυροσβεστικού πλοίου οφείλεται στο ότι δεν έχει τακτοποιηθεί το θέμα της στέγης. Δηλαδή, το ότι παραχωρήθηκε από τον οργανισμό λιμένος κάποιο συγκεκριμένο χώρο στέγασης και ότι υποσχέθηκε ο Δήμος ότι με κάποια έξοδα δικά του θα κάνει κάποιες κατασκευές και θα ολοκληρώσει τη στέγη. Άρα το ερώτημα είναι διπλό, αν και εφόσον υπάρχει μια τέτοια υποχρέωση και δέσμευση του Δήμου απέναντι στη συγκεκριμένη περιοχή του πυροσβεστικού λιμένου. Και από την άλλη θα πρέπει να πιέσουμε, κύριε Δήμαρχε, και μάλιστα να πιέσουμε για αναβάθμιση τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Το είπα, ο κύριος Βέρος προέθεσε το θέμα για το πυροσβεστικό του λιμεναρχείου, κύριε Δήμαρχε. Και από ό,τι μάθαμε εμείς ως εργαζόμενοι, επειδή εμπλέκονται και τα λιπάσματα, είχατε κάποιο ραντεβού με τη διοίκηση των λιπασμάτων για αυτό το θέμα. Δεν ξέρω, σας ρωτάνε, μπορείτε να μου απαντήσετε. Περνώντας το λόγο από τη μείζωνα αντιπολίτευση, ο Βαγγέλης Παπάς εξέφρασε τη δυσφορία του για την άρνηση του ΣΑΣ να δρομολογήσει υδροπτέρυγο για τη γραμμή Καβάλα-Θάσος, υποστηρίζοντας πως οι τοπικές αρχές θα πρέπει να καταγγείλουν τη στάση του Συμβουλίου ως αντιαναπτυξιακή για την περιοχή μας. Αναφέρθηκε όμως και στην ΔΕΠΑ και το μείζον θέμα του LNG, υποστηρίζοντας ότι η ΔΕΠΑ παίζει χρηματιστηριακά παιχνίδια στην πλάτη και την αγωνία της Καβάλας για το αν θα εγκαταστήσει μονάδα LNG ή όχι στον κόλπο της Καβάλας. Υπάρχουν δύο θέματα των τελευταίων ημερών που δείχνουν την στάση που τηρεί η κεντρική εξουσία απέναντι στην Καβάλα. Και εξηγούμε. Διάβασα στις εφημερίδες ότι ένα θέμα το οποίο το ήθελε όλη η τοπική κοινωνία να υπάρξει γραμμή με υδροπτέρυγο από την Καβάλα στη Θάσο, όλοι το θέλανε, δεν ενεκρίθη. Και διαρετώνω, δηλαδή, ποιος τελικά αποφασίζει για την ανάπτυξη αυτής της πόλης και για τα προβλήματά της. Βέβαια, το βάζω το θέμα και το περνάω στην πρότασή μου ότι πιστεύω ότι μαζί με τον Εμπορικό Σύλλογο και το Επιμελητήριο ο Δήμος πρέπει να καταγγείλει αυτή την ενέργεια του ΣΑΣ να μην εγκρίνει κάτι το οποίο θεωρούσαν όλοι ότι έπρεπε να γίνει για το καλό της πόλης και της περιοχής. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, με χαροποιήσει το γεγονός γιατί τώρα διαβάζοντας τα διάφορα site είδα μια δήλωσή σας για τη στάση που κρατάει η ΔΕΠΑ με τα καθρεπτάκια και γενικά και εγώ συμμερίζω με αυτή την άποψη. Θεωρώ ότι η ΔΕΠΑ παίζει παιχνίδια χρηματιστηριακά για την μελλοντική πώλησή της και την Καβάλα μόνο την εκλαμβάνει σαν ένα χωριό το οποίο θα έρθει και θα παίξει, μη λέγοντας από τον Ιούλιο που συναντηθήκαμε μέχρι σήμερα όπως μας είχε δεσμευτεί, που θα τοποθετήσει την μονάδα αυτή για να ξέρουμε κι εμείς πώς
Θα το δούμε ότι μπορούμε να το δεχτούμε ή θα πρέπει να το απορρίψουμε. Σημαντικό ζήτημα όμως έθεσε και ο Ηλίας Ιωαννίδης, μιλώντας για τον αγωγό ΤΑΠ, εκφράζοντας τους φόβους του ότι η εταιρεία διεξάγει ένα προσχηματικό διάλογο και όσα δείχνει να συζητά είναι ήδη προσυμφωνημένα με την κυβέρνηση. Ένα σχόλιο θέλουμε να κάνουμε. Το πρόβλημά μας και το μέτωπο που πρέπει να ανοιχθεί για όλα αυτά που πάνε να συμβούν στην περιοχή μας δεν είναι η εταιρεία αυτή μόνο, είναι η εταιρεία και η κυβέρνηση, γιατί έχει ψηφιστεί. Έχει γίνει μια συμφωνία που πέρασε από την Βουλή και υλοποιείται και μάλιστα με τεπένωνα από την κυβέρνηση. Από αυτή την άποψη σας το λέμε, γιατί μάλλον η εταιρεία δείχνει ότι είναι αποφασισμένη να πάει έτσι όπως έχει αποφασίσει από τα πριν. Δεν φαίνεται να δέχεται τις προτάσεις που θα γίνουν από χωρίς.